Γεια σας, καλό σας απόγευμα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και θέλω να σας πω ότι ήδη στον καναπέ μας βρίσκονται δύο εκ των τριών καλεσμένων μας. Είναι και οι δύο Γάλλοι, άρα μιλάνε γαλλικά. Εμείς δεν μιλάμε γαλλικά. Φανταστείτε πώς θα συνεννοηθούμε. Welcome. Περιμένουμε τον τρίτο της παρέας, ο οποίος είναι Έλληνας, ζει στη Γαλλία, εργάζεται εκεί και είναι και ο διαμεσολαβητής μας. Νομίζω ένας καλεσμένος μιλάει αγγλικά. Και θέλω να σας πω ότι δεν είναι ένας τυχαίος καλεσμένος. Οι άνθρωποι που έχουμε σήμερα κοντά μας είναι άνθρωποι που χτυπάει η αδρεναλίνη τους κόκκινο. Ακριβώς δίπλα μου, αχ, ντρέπομαι να πω και το όνομά του ανθρώπου, είναι παγκόσμιος πρωταθλητής στο freestyle ski του 2011. Κώστα, πατρίδα που ζει στη Γαλλία. Καλώς μας ήρθες, Κώστας Χαραλαμπάκης. Θα μας συστήσεις τους καλεσμένους μας με τα όνοματά τους έτσι με αξάν, ωραίο. Λοιπόν, κοντά σε εσάς είναι ο Γιώχαν Σιβέλ. Γιώχαν. Γιώχαν Σιβέλ. Γιώχαν. Δεν προφέρεται. Είναι αθλητής, επαγγελματίας αθλητής Ozone Kites. Mm-hmm. Ήταν παγκόσμιος πρωταθλητής στο freestyle ski το 2011 στην Ιταλία. Σε Ιταλία, σε εσά. Κορτίνα. À Cortina, ouais, c'était un titre et en France aussi le. Ah oui, στη Γαλλία επίσης. Λοιπόν, και το μεγάλο αφεντικό είναι ο Μισιέ Μπετράντ Μπουν, είναι ο οποίος θα κάνει τα άρθρα στα μεγαλύτερα περιοδικά χειμερινών σπορ, mm-hmm. καλύπτει μεγάλες ομάδες και κάνουν περιηγήσεις σε όλο τον κόσμο που υπάρχει δυνατότητα για το snow kite, μεγάλους αθλητές. Και είναι φωτογράφος ή είναι δημοσιογράφος. Είναι φωτογράφος του Ζουζανίσου. Φωτορεπόρτερ. Του Φέλεζα Αρτίκο. Ναι, ναι. Και τα δύο μαζί πακέτο, ας πούμε, γιατί συμμετέχει. Κάνει και ο ίδιος snow kite εδώ και 15 χρόνια. Και περνάει όλα τα δύσκολα, βασικά, της φωτογράφησης. Λοιπόν, βρεθήκατε για λίγες ημέρες στο νησί μας, στην Κρήτη, και ανεβήκατε στην πλάτη του Γίγαντα, το Ψιλορίτη, ναι. όπου εκεί βρήκατε υπέροχο αφράτο χιόνι και κάνατε, καταρχήν, με το αυτοκίνητο φτάσατε μέχρι ένα σημείο, ακολούθησε πεζοπορία και μετά το άθλημα για το οποίο θα μας μιλήσετε, που για μας τους κριτικούς είναι παντελώς άγνωστο. Για μας τους δύο, γιατί ενδεχομένως να υπάρχουν κριτικοί που κάνουν snow kite. Το ξέραμε στη θάλασσα ότι γίνεται. Ναι, τη δύναμη του ανέμου. Η θαλάσσια επαφή του είναι με άλλο τύπο αετό όμως. Ναι. Είναι φουσκωτό αετό, είναι μεγαλύτερα νούμερα, ενώ στο βουνό, επειδή είναι στις αρχές του αετού του παραπέντε, mm-hmm. κυρίως τα νούμερα είναι πάρα πολύ μικρά. Γιατί το snow kite σε αντίθεση ως χειμερινό σπορ, γιατί δεν έχει, ενώ είναι kite, είναι ανήκει στα χειμερινά σπορ. Mm-hmm. Δηλαδή, οτιδήποτε έχει να κάνει με το χιόνι, θέλει προσοχή και υπομονή. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στη θάλασσα. Είναι πιο δύσκολο λοιπόν και πιο επικίνδυνο. Θέλει ψυχραιμία και γνώση του χειμερινού βουνού. Λοιπόν, και θα ήθελα να ρωτήσω πρώτα απ' όλα τους καλεσμένους μας, γιατί επέλεξαν την Κρήτη. Λοιπόν, αυτή είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση. Ευχαριστώ που την κάνατε. Θα την κάνω στα αγγλικά, στον πρώτον εκ των δύο. Why did you choose Crete? For us, Crete is a new destination for snowkiting. So usually we are in place where people know that we have a lot of snow, and for people don't think Crete is a snowy destination. So for us it's really interesting for the report. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από άποψη κάλυψης του ρεπορτάζ το να γίνει αυτό το ρεπορτάζ στην Κρήτη. Για αυτούς είναι ένας νέος προορισμός για το snow kite. Και από εκεί και πέρα έχει και για τον κόσμο που θα διαβάσει το ρεπορτάζ ενδιαφέρον, γιατί δεν έχουν ταυτίσει στην Κρήτη με ένα προορισμό που έχει χιόνι, που έχει ψηλά βουνά καλυμμένα από χιόνι. Έτσι δεν είναι, Κώστα? Όλοι έχουν την Κρήτη στο μυαλό τους σαν ένα εξωτικό τροπικό προορισμό που έχει πολύ ωραίες θάλασσες και έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες. Ακριβώς αυτό. Θέλω να σας πω πρώτα, επειδή πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Et je peux expliquer comment ça se passe avec le kayak tsalan. Comment on fait? Λοιπόν, ναι, έχω ένας πάρα πολύ καλός φίλος το 2009. Επειδή έκανε snow kites, σαν και εμένα ξεκίνησε μόνος Έλληνας, ο Βασίλης ο Σαράτσης, ήρθε σε επαφή με αυτά τα παιδιά, ειδικά με το Bertrand, μέσω Facebook.
και τους είπε, επειδή το Καϊμακ Τσαλάν, το οποίο χορηγείται από την Aegean και αργότερα με το Ολυμπιακή, θα έκανε ένα event για σκι, για καταβάσεις με σκι, τους είπε αν θέλανε να έρθουν να κάνουν μία παρουσίαση του Snow Kite. Οπότε ήρθαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Καϊμακ Τσαλάν. Το 2009. Και έπειτα... μείνανε για μία εβδομάδα έκπληκτοι. Έκανε ήδη περιοδικά, του αφήλου Λαζεραρτίκ που λέει Καϊμακ, του Απομπλιέ. Oui, plusieurs fois, beaucoup de fois. À quel journal? Dans les journaux spécialisés de snowkite. Oui. Mais aussi dans les grands. Ce reportage a eu du succès dans la presse plus importante, les grands journaux de sport en France. Oui. Dans la télé? Non, pas en télévision, parce que moi je suis photographe, je suis caméraman. Mais ce reportage a eu beaucoup de succès. Είχε τρομερό succès. Ή το ρεπορτάζ που έκανε. Το σουξέ στα γαλλικά. Το ίδιο σουξέ, λέγεται. Είναι πολλές λέξεις οι οποίες μοιάζουν. Λοιπόν, είχε τρομερό σουξέ η παρουσίαση που έκανε με τον Φάμπιο Ιγκρόσο το 2008 στο Καϊμακ Τσαλάν. Πάλι στο Καϊμακ Τσαλάν. Στο Καϊμακ Τσαλάν. Μείνανε στον Άγιο Αθανάσιο. Το υψόμετρο στο Καϊμακ Τσαλάν είναι 2,068 από όπου ξεκινάνε οι δραστηριότητες. Και εκεί θα ήθελα λίγο να μπορείτε να μου δώσετε την ευκαιρία αργότερα να πούμε κάτι για πώς είναι δυνατόν να γίνουν αυτά πιο προσιτά. Εδώ ανέβηκε στα 2.363 μέτρα. Την πρώτη μέρα. Την πρώτη μέρα. Γιατί για τη δεύτερη μέρα πήγε Τιμίου Σταυρό με 2.456. Τέρμα πάνω. Ναι, από την νότια πλευρά. Στην κορυφή πάνω. Όχι περπατώντας φαντάζομαι. Όχι, με το snow kite ανέβηκε. Με τη δύναμη του ανέμου. Πήγαμε στις Καλογράδες, δηλαδή η πρόσβαση από την νότια πλευρά είναι στο καταφύγιο του Ορβατικού της Ρεθύμνης, αλλά είναι λίγο δύσκολη η πρόσβαση από εκεί πέρα. Οπότε πήγαμε από Λοχριά και περάσαμε προς Κούμους. Υπάρχει μια διασταύρωση για Κούμους, όπου μετά περπατήσαμε, κάναμε μια διάσχεση, μια τραβέρσα του Ψιλορίτη, σχετικά εύκολη. Βρήκαμε χιόνι και ο Ιωάννη κατευθείαν έβγαλε τον αετό και προσπάθησε, παρότι είχε 40 κόμβους αέρα. Πολύ δηλαδή. Πάρα πολύ. Με ένα μικρό αετό των 5 μέτρων, προσπάθησε και κατάφερε και έφτασε μέχρι τη νότια πλευρά του Αγκαθιά, ο οποίος είχε μια τεράστια χιονοσφυτιβάδα, περίπου γύρω στα 150 μέτρα από το νότιο χιόνι που είχε πέσει την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά δεν αποτελεί κίνδυνο για τους snowkiters. Ναι. Αν ολοκληρώσατε, να ρωτήσουμε. Ναι, επέστρεψε και σε κάποια βίντεο που σας έχω δείξει, που είναι πολύ μακριά, όταν εγώ έμεινα πιο ψηλά και περίμενα να ανεβούνε, ανέβηκε σέρνοντας τον Bertrand, οι δυο τους, με το μικρό αέρα των 5 μέτρων, ανέβηκε για να φτάσουν στο πλατό κάτω από τον Αγκαθιά για να κάνουν τη φωτογράφηση, την extreme, την οποία την είδατε μετά, η οποία αποτελεί το βασικό αντικείμενο για την παρουσίαση στη Γαλλία. Θέλω να τον ρωτήσω πότε γνώρισε αυτό το άθλημα και τι έχει κερδίσει όλα αυτά τα χρόνια που ασχολείται πια, όχι επαγγελματικά, σαν πρωταθλητής. Στο σκι. Ναι. Δεν καταλαβαίνω. Θέλετε να ρωτήσετε πώς πότε ξεκίνησε. Ναι, 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 ναι. Αγγλικά, μπορείτε να ρωτήσετε αγγλικά. Ναι, για να καταλάβει και το αγγλόφωνο κοινό μας. When did you discover snow kite? I discovered snowkite at the end of the around the 2000, and the first time was with playing just with a small kite in a strong wind, and after I met some people, friends of Bertrand Boone in the High Alps, and I start doing a normal kite with the ski, and after the sport start to start, in fact. I mean, it was the beginning of the sport. Στις αρχές, στο 2000 ξεκίνησε και άρχισε να πειραματίζεται με ένα μικρό αετό αρχικά. Στη συνέχεια γνώρισε και άλλους ανθρώπους που ασχολούνται με το snow kite και με αθλητές. Είχε έτσι επαφές τους άλλους ήταν στο αντικείμενο και άρχισε ουσιαστικά να κάνει snow kites. Κάνει πρωτοαθλητισμό στο snow kite. Είναι ένα αναγνωρισμένο άθλημα ή περισσότερο είναι χόμπι? Για τη Γαλλία, για την Ελλάδα, για τον κόσμο. Για τον κόσμο. Και για τον καλεσμένο. Για τον κόσμο δεν είναι χόμπι. Έχει περάσει ήδη, γιατί γίνεται στη Γαλλία, εκεί που είχα επισκεφτεί. Έγινε φέτος για ένατη χρονιά, συνεχή χρονιά, το πρωτάθλημα το Snow Kite Masters.
το οποίο φέτος είχε παγκόσμιο χαρακτήρα. Je parle pour le Snowkite Master cette année. Oui. Pour cette année, j'avais le caractère de global, c'est ça? Avec les participations du rider. Oui, les meilleurs riders du monde. Oui, από τους καλύτερους, οι καλύτεροι αθλητές του κόσμου είχαν έρθει εκεί, οι οποίοι υποστηρίζονται από τις εταιρείες. Υπάρχει σε όλο τον κόσμο το Snowkite. Δηλαδή, μπορούμε να το βρούμε όπου θα συναντήσουμε και βουνό με χιόνι, ή θα δούμε και αθλητές από χώρες που απρόσμενα βλέπουμε ότι ασχολούνται με το συγκεκριμένο χόμπι. Σε où qui on va trouver le snow kite en Europe? Dans le globe? C'est où? Dans le quel pays? Everywhere where we have snow and and wind. It's a place for snow kiting, in fact. Όπου υπάρχει χιόνι, φυσικά, και όπου υπάρχει φυσικά αέρας για να μπορέσει να λειτουργήσει και ο αετός, υπάρχουν και, λέμε, snowkiters ή όχι. Αθλητές, ναι, τέλος πάντων, του snowkiters. Άνθρωποι που ασχολούνται με το άθλημα. Να ρωτήσουμε πώς τους φάνηκε η Κρήτη και αν το χιόνι και ο αέρας της είναι ιδανικός για αυτό το άθλημα. Comme vous pensez maintenant pour la Crète, pour le développement de snowkite en Crète, comment est-ce qu'il a passé votre temps en Crète avec les... Comment ça peut évoluer? Oui. Mais je pense que... Ouais. En anglais, s'il vous plaît. Ouais. Le mix eau et mer. Ouais. What is really interesting in Crète is we have the mountains and 1 hour's driving you have the sea, so you can really join the boats, kitesurfing and snowkiting, so that's really interesting for that. Το πολύ ενδιαφέρον της Κρήτης είναι αυτό που λέγαμε και εμείς πριν, ότι κάνεις snowkites πάνω στο βουνό, στα χιόνια, και μετά χρειάζεται απλά μία ώρα οδήγηση για να βρεθείς στη θάλασσα και να κάνεις εκεί kitesurf. Να κάνεις, να έχεις δύο διαφορετικές εικόνες μέσα σε πολύ λίγη ώρα. Το εκμεταλλευτήκαμε αυτό. Το εκμεταλλευτήκατε. Είσαστε δηλαδή άνθρωποι γενικώς του αετού. Όχι, έγιναν λήψεις, παράλληλες λήψεις. Το πρωί στη Βορεινή, μετά κατεβήκαμε Μάταλα. Πήραν κάποια πλάνα από Μάταλα με kitesurf στα Μάταλα. Το οποίο είναι σπάνιο μέρος για σπότ για kitesurf. Γιατί έχει πάρα πολύ αέρα. Δεν έχει καθόλου. Δεν πιάνει. Είναι πολύ στενός κόλπος. Αλλά είμαστε τυχεροί γενικά. Από την αρχή του project, ναι, το οποίο, αν με αφήσετε να σας πω, τα παιδιά ήταν να κατέβουν Κρήτη. Θα κατεβαίναν Κρήτη και μου είπαν, μπορείτε να μας πει σε ποιο χωριό θα πάμε. Λέω, παιδιά, και εγώ θα κατέβω Κρήτη εκείνη την περίοδο, οπότε δεν ξέρω. Δεν ήμουν Κρήτη, δεν ξέρω τι χιονόπτωση υπάρχει. Mm. Και όλα μας έκατσαν ακριβώς. Είχε και χιόνι και καλό καιρό, φρέσκο και αέρα. Χιόνι. Φρέσκο χιόνι. Το οποίο δεν είχε προλάβει ο Νοτιάς να το πάρει. Το οποίο. Θέλω να ρωτήσω τον φωτογράφο μας, πώς του φάνηκε από καλλιτεχνικής, εικαστικής άποψης η εικόνα, η ατμόσφαιρα, όλο αυτό που του έδωσε σαν σκηνικό οι πλαγιές του Ψιλορίτη. Le view artistique de notre montagne, ton opinion, s'il te plaît. Ouais. En anglais. En anglais, en anglais. Γενικός θα είναι. Ouais, ça va être dur, en anglais. It's one original view, condition for me because I am in the mountain and I see the sea. Ήταν κάτι μοναδικό για τον ίδιο να βρίσκεται πάνω στο βουνό και να μπορεί να βλέπει και τη θάλασσα. Οι λήψεις ήταν καλές, τον ικανοποίησαν. Tu es content pour le το background ήταν αυτό που ήθελε. Le background et tout. Yes, pour le projet. Well, I have make one nice report, I see. Οι φωτογραφίες είναι όντως εντυπωσιακές και μείναμε κι εμείς άναυδοι. Ρακές ή πια. Και γενικώς η κριτική ήταν φιλόξενη. Votre opinion pour le bienvenu de Crétois avec les Rakis et tout. But that was really, really nice, this country for that. In each place where we have been, people was really open. Yes. And everywhere, each place we arrived, people do the maximum to help us to have the best pictures and the best reports. So first, Kostis, who has been really a super good guide for us. He was discovering the place alone before, and when we arrived, the work was a bit down, so that was really interesting. After we meet I don't know the family name, but the twin brother, and we meet on the way. We sleep in their house, and
Everywhere we have been, that was super friendly, super nice. Πάρα πολύ φιλόξενοι οι κριτικοί. Παντού έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να τους εξυπηρετήσουν σε αυτό που έκαναν, για να ανέβουν πάνω στην Ψιλωρίτη, για να πάρουν τις φωτογραφίες. Σας ευχαρίστησαν πάρα πολύ και τον Κωστή για την προετοιμασία που έκανε στην αποστολή αυτή. Όχι, ήταν τη τελευταία στιγμή. Μας είπε όμως ότι πριν τη φωτογράφηση ανέβαινες, έβλεπες. Όχι, όχι. Ήταν γενικά, επειδή ήξερα παιδιά του βουνού, έπαιρνα κάποια τηλέφωνα και ρωτούσα. Ας πούμε, είναι και αυτό ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ήταν όταν πήγαμε στο καταφύγιο του Ερεθύμνου. Ναι. Το οποίο παίρνω τηλέφωνο, μου λέει είμαστε κομπλέ, γιατί είναι ο ιστιοπλοϊκός. Mm-hmm. Δεν πειράζει, έχουμε σκηνές μαζί, μας είχε δώσει το Mountain Club. Και ανεβαίνοντας στα 1100 περίπου μέσα στους πρίνους, πριν το δάσος του Παρδί, που είναι το Παρδί, υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο στέκι, το έχει φτιάξει ένας μερακλής, μια πέτρινη καλύβα. Ναι. Και ανεβαίνω, κάθε καλοκαίρι που ανέβαινα, λέω ποιος μερακλής είναι αυτός. Και όπως ανέβαινα, βλέπουμε μέσα στη νύχτα καπνούς και να αλλάζουν κάτι να κοκκινίζει αυτοκίνητα. Μου λένε το χαρακτηριστικό. Μου λένε περνάς, κατεβάζω εγώ το παράθυρο, λέω εντάξει, break and κάντε πάει. Μου λένε κατεβείτε. Κάτσαμε δύο ώρες που ήταν οι πιο απίστευτες ώρες που περάσανε στην Κρήτη. Κατάλαβα δηλαδή, την ουσία της υπόθεσης. Αυτό στη Γαλλία δεν γίνεται. Δεν μπορεί από το πουθενά να έρθει ο πύελος. Κατεβείτε, λέτε να φάμε, να σε φιλοξενήσουμε. Κατεβείτε, τρώμε. Να φας αντικριστό και να πιεις κρασί. Κωστή, εσύ που τρελάνανε τους. Ηρακλείου. Από Ηράκλειο. Και στη Γαλλία πώς βρέθηκες. Λόγω δουλειάς. Δουλεύω μόνιμα στη Γαλλία. Οικονομικός μετανάστης. Βεβαίως. Νομίζετε ότι αν αναπτυχθεί ένα τέτοιο είδους τουρισμού θα κάνει την Κρήτη ένα προορισμό 12 μήνες το χρόνο, δηλαδή πέρα από το καλοκαίρι, τις παραλίες, τα μπάνια και την εξερεύνηση και τα βουνά και τα χιόνια της, μπορεί να προσελκύσει θεματικό τουρισμό? Ναι, αυτό το συζητήσαμε. Θέλω να κερδίσω λίγο χρόνο, γιατί ήδη το έχουμε συζητήσει αυτό, γιατί ήταν η δικιά του. Το συγκρίνανε με τη Γαλλία. Τι γίνεται με τις εγκαταστάσεις του χειμώνα και με το καλοκαίρι. Επειδή το είδανε το βουνό, πώς πήγαινε. Μου είπαν ότι αν γινόταν ένα καταφύγιο, ας πούμε, γύρω στα 2.000 μέτρα, ειδικά κάτω από τον Αγκαθιά, που είναι ο σταυρός του Αγκαθιά, που ενώνονται όλα τα μονοπάτια, το Ψιλόριδι, και ένα παρόμοιο στο Σπαθί, μεταξύ Σπαθί και Λάζαρου, είναι γύρω στα 2.000 μέτρα πάλι, που έχει πάντα χιόνι, χωρίς πρόσβαση με δρόμο, βέβαια ευρωπαϊκού επίπεδου, για να βγουν δύο καταφύγια τα οποία είναι πραγματικά καταφύγια, να μπορούν να έχουν χωρητικότητα 40-50 άτομα με ελικοδρόμιο για άμεση ανάγκη, οτιδήποτε χρειαστεί. Και το οποίο στη Γαλλία, όταν υπάρχει τοπικά, άμα κάποιο θέλει, μπορεί να βάλει κάποιο baby lift στις πλαγιές να παίζει. Το καλοκαίρι τι κάνουν? Το lift το χρησιμοποιούν για να κάνουν mountain bike. Δηλαδή προσελκύουν πολλούς τουρίστες που κάνουν mountain bike, που δεν χρειάζεται να τραβάνε όλο το ζόρι για να ανεβούν στις 2.000 μέτρα. Ανεβαίνουν με στο πλάι του lift στην υποδοχή για το mountain bike και κάνουν. Με το ποδήλατό τους δηλαδή. Είναι ο ίδιος τόπος, τα ίδια μέσα, απλά παίζουν σε δύο διαφορετικές εποχές. Το οποίο εποχές. Mountain bike στην Κρήτη ήδη έχει. Το καλοκαίρι που δεν έχει ποδήλατα, κάνεις ποδήλατο. Που δεν έχει χιόνια, με συγχωρείτε. Κάνεις ποδήλατο βουνού και όταν ο Ψιλωρίτης ντυθεί στα άσπρα, τότε. Εξυπηρετεί όλα τα χειμερινά σπορ. Αυτό είναι απαραίτητο για την Κρήτη και δεν χρειάζεται να έχει πρόσβαση. Δηλαδή, από εκεί και ύστερα, ο κάθε Δήμος θα φροντίσει πώς θα εξυπηρετήσει τον κόσμο από όλες τις πλαβίες. Γιατί έχουμε τρομερές προσβάσεις. Άρα δεν χρειάζεται κανένα τεράστιο κεφάλαιο να χρειάζεται, μπει. Γιατί χρειάζεται, αλλά επειδή μιλήσαμε πάλι γι' αυτό, επειδή υπάρχει αυτό το πρόβλημα με τις ανεμογεννήτριες, ναι, τώρα που την Κρήτη που ετοιμάζονται να την κάνουν μπρίζα. Παντού. Μπαλαντέζα της Ευρώπης. Mm. Λοιπόν, είχαμε πει ότι είπανε, προτείνανε, λέει, γιατί οι εταιρείες οι οποίες κάνουν όλα αυτά τα επενδύουν όλα αυτά τα ποσά ως αντισταθμιστικά ωφέλη, κάντε δύο καταφύγια καθώς πρέπει στα δύο κεντρικά σημεία του Ψιλωρίτη, στο σταυρό του Αγκαθιά και μεταξύ Σπαθί και Λάζαρου. Τι ωραίες προτάσεις τελικά. Και μετά εκεί και ανάπτυξη θα δεις και θέσεις εργασίας και κρατώντας το βουνό ανέπαφο. Χωρίς να χαράξεις δρόμο. Χωρίς τίποτα. Εκμεταλλευόμενος στη φύση, εκτιμώντας τη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαστε καλά που ήρθατε στην εκπομπή, που μας σκεφτήκατε, στο Επανειδήν. We would like to meet you again. Merci beaucoup. OK, thanks a lot. À bientôt. À bientôt. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα και σε εσάς. Θα είμαστε και αύριο στις 3 ακριβώς μαζί σας. Γεια σας.